Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιπροσωπεία των σωματείων, του εργατικού κέντρου του ΠΑΜΕ και της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων του αεροδρομίου. Και πήγαμε στους χώρους εργασίας και μιλήσαμε με τους εργαζόμενους. Φυσικά την κατάσταση τη βιώνουν ήδη, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την κατάσταση που βιώνουν. Αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα να γίνει είναι η οργάνωσή τους, οι υπάλληλοι τους, για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, για να έχουν πιστό και δικαιώματα όλοι, να έχουν εισόδημα όλοι, να μην αποδεχτούν τη μείωση του μισθού που ήδη έχει επιβληθεί 20% και να εξασφαλιστεί ότι θα ξαναπανέλθουν στη δουλειά και αυτοί που είναι σε αναστολή να παίρνουν το σύνολο του μισθού τους. Για να γίνουν αυτά, χρειάζεται τη συμμετοχή τους στη σωματεία, τη συμμετοχή τους στην πάλη, για να μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα ξαναπληρώσουμε ξανά. Πληρώσαμε 10 χρόνια κρίση πάνω στις πλάτες μας, πέρασε όλη αυτή η κρίση και εδώ πέρα τα αεροδρόμια σπάγανε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι εργαζόμενοι δουλεύαν σε συνθήκες κρίσης και αυτό δεν πρέπει να ξαναπληρώσουν άλλη μια κρίση.